Κυρίες άνθρωποι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσους είναι συνδεδεμένοι, καλησπέρα σε όσους είναι στην αίθουσα. Τώρα να σας συστήσω τον κύριο Δεστάνη, μου έρχεται κάπως, γιατί δεν μπορεί να συστήσω τον κύριο Δεστάνη στο σπίτι που μεγάλωσε. Επομένως, θα μείνω στη μεγάλη μου χαρά που τον έχουμε μαζί μας και θέλω να τον έχουμε μαζί μας συχνά. Το ότι είναι πολύ καλός ευθυνολόγος το ξέρετε. Ξέρετε ότι είναι και ένας συνάδελφος που έχει ακριβώς αυτό που λέμε, συνάδελφος με κεφαλαία. Ότι είναι πρόεδρος της εταιρείας μας, επίσης το ξέρετε. Αλλά αυτό που θέλω ο ίδιος να ξέρει, γιατί εμείς τα ξέρουμε όταν είναι να ξέρει τον αγαπάμε. Και φυσικά τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που βρίσκεται σήμερα μαζί μας να μας μιλήσει για ένα από τα θέματα που ξέρει καλά, το υπερυπογράφημα του γνωστού. Αλλά έχουμε και μια δεύτερη συνάδελφο, που ελπίζω να την έχουμε μαζί μας, επομένως να ακολουθήσει τα τεχνάρια του κ. Δεστάνη στο ΧΕΠΑΝ, η Έλενα Γιάννη, εργάζεται στο Θεαγένειο Νοσοκομείο τώρα. Ευελπιστούμε όμως σύντομα ότι θα είναι μαζί μας, η οποία θα μας μιλήσει για το screening, που μας δούμε υπέρυχος, που είναι ένα θέμα για το οποίο υπάρχει πολλή συζήτηση, πολλά δεδομένα, ερωτηματικά, θαυμαστικά, θα μας τα πει ίδια. Επομένως, έχουμε ένα εξαιρετικό δίδυμο. Τον κύριο Δεστάνη, η Έλενα Γιάννη, να μην χάσουν, να μην σπαταλήσουν τον χρόνο τους. Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ξέρεις ότι θέλουμε να είσαι συνέχεια. Και ο λόγος σε εσένα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σκόπευα κάπως αλλιώς να ξεκινήσω μετά την εισαγωγή βέβαια του καθηγητή Γιώργου Πρασόπουλου. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα. Είμαι ανάμεσα σε ανθρώπους που πραγματικά και σε χώρο και σε ανθρώπους που τους έχω αγαπήσει. Ειλικρινά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, τόσο τον υπεύθυνο των μετακαιρευτικών μαθημάτων, καθηγητή και τον κύριο Αδάμ Χατζηδάκη, όσο και τον καθηγητή της κλινικής τεχνολογίας, τον καθηγητή κύριο Πρασόπουλο. Είναι μια μεγάλη τιμή για μένα να μιλάω σε πολύ αγαπημένους συναδέλφους. Ας πούμε στο θέμα αφορά τον υπερυπογραφικό έλεγχο των μαστών. Καταρχάς, ποιες είναι οι περιπτώσεις που μια γυναίκα οδηγείται σε υπερυπογραφικό έλεγχο των μαστών της. Ένας βασικός λόγος είναι ο προληπτικός έλεγχος και ένας δεύτερος λόγος είναι όταν προκύπτει ένα κλινικό έβριμα. Ο προληπτικός έλεγχος αφορά κατά βάση γυναίκες νεαρής ηλικίας, οι οποίες βρίσκονται σε ομάδα υψηλού κινδύνου, όπως επίσης και την περίοδο της κύησης και της γαλουχίας. Να θυμίσω ξανά και να τονίσω ότι το υπερυπογράφημα των μαστών δεν υποκαθιστά σε καμιά περίπτωση στα πλαίσια της πρόληψης την μαστογραφία. Ποια είναι τα κλινικά ευρήματα τώρα τα οποία μπορούν να τα οποία οδηγούν μια γυναίκα σε υπερυπογραφικό έλεγχο των μαστών της. Είναι μια συλλαβητή μάζα κατά τη διάρκεια της κλινικής εξετάσεως από τον θεράποδο γιατρό της. Είναι μια μάζα ύποπτη που βρίσκουμε στην μαστογραφία. Το έκρημα της θηλής, κυρίως όταν είναι ετερόπλευρο και αιματηρό, η σολκή της θηλής ή του δέρματος, η χειρουργική ουλή που απεικονίζεται στην μαστογραφία, οι ασθενείς που λαμβάνουν νέο επικουρική θεραπεία, η φλεγμονή, η πόνια στην κλινική εξέταση μιας μαστίτιδας ή ενός αποστήματος, η πόνια της ρήξης του ενθέματος του μαστού και κυρίως για τη διάκριση της ένδο-έξω-καψικής ρήξης, οι επεμβατικές πράξεις, είτε είναι παρακεντήσεις είτε είναι παροχετεύσεις, και ο έλεγχος της μασχαλίας λεφαδινοπάθειας. Ποιος είναι ο σκοπός του υπερυπογραφικού ελέγχου? Δύο είναι κύριοι στόχοι. Να βρεθεί η βλάβη και στη συνέχεια να δούμε πώς θα την διαχειριστούμε. Η ανέβρεση λοιπόν και η διαχείριση της βλάβης, για τα οποία θα χρειαστούμε ένα σύγχρονο μηχάνημα και μια κατάλληλη εκπαίδευση. Στις μέρες μας όλα τα σύγχρονα μηχανήματα υπερύπων σε γενικές γραμμές πληρούν τις προδιαγραφές τις απαραίτητες για ένα σωστό υπερυπογραφικό έλεγχο. Συγκεκριμένα για το μαστό το μηχάνημά μας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με γραμμική κεφαλή υψηλής συχνότητας μέχρι 18 MHz,
να έχει τεχνική compound η οποία προσφέρει καλύτερη ανάλυση και καλύτερη διαγραφή των ορίων της βλάβης, να έχει δυνατότητα αρμονικών, οι οποίες ενισχύουν την αντίθεση και την πλάγια διακριτική ικανότητα, ενισχύουν τα οπίστια χαρακτηριστικά της δέσμης και ελαττώνουν πάρα πολύ τα artifacts. Να έχει δυνατότητα έγχρωμου Doppler και Doppler ισχύως για τον έλεγχο της ακόμα και μικρών αγγείων στα πλαίσια της νέου αγγείωσης μιας μάζας. Να έχει δυνατότητα πανοραμικής απεικόνησης για τον έλεγχο όσο το δυνατόν ευρύτερου πεδίου, δυνατότητα ελαστογραφίας, χρήσης σχεδιαγραφικών, αν μπορεί να έχει όπως τα καινούργια μηχανήματα τρισδιάστατη απεικόνηση στο real time ακόμα καλύτερα. Και βέβαια, ανεξάρτητα από όλα αυτά, όπως και σε κάθε εξέταση, θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις που αφορούν και την εστίαση της δέσμης, το βάθος πεδίου, την ενίσχυση της δέσμης κλπ. Τώρα, σχετικά με την εκπαίδευση. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο ξανακοιτώντας τώρα, δηλαδή, διαπίστωσα τη σημασία του και το πόσο μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται σε αυτόν που ασχολείται ειδικά με ένα θέμα, στην περίπτωσή μας για το μαστό. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία των Υπερήχων στις κατευθυντήριες οδηγίες της από το Φεβρουάριο του 2006 έχει εντάξει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης. Δεν θα σας κουράσουμε όλα αυτά εδώ πέρα, θα σταχυολογώ ορισμένα χαρακτηριστικά. Ο εκπαιδευόμενος θα περάσει από τρία επίπεδα εκπαίδευσης. Το πρώτο επίπεδο, το οποίο κρατάει από 6 μέχρι 12 μήνες, θα πρέπει να πάρει όλες τις βασικές γνώσεις σχετικά με τον υπέρηχο. Θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον 100 εξετάσεις και να έχει μία κλινική περίπου κάθε εβδομάδα, γι' αυτό πέρα το διάστημα των 6 με 12 μηνών, στο περίφημο logbook να είναι καταγραμμένες 50 περιστατικά, τα οποία θα είναι πλήρη, και το πλήρη σημαίνει από την κλινική εξέταση μέχρι τον υπερηχογραφικό έλεγχο, μέχρι το χειρουργείο και μέχρι την ιστολογική απεικόνηση, ιστολογική επιβεβαίωση της βλάβης. Τι θα πρέπει να αποκομίσει από όλα αυτά? Πολλά. Από ό,τι βλέπετε, θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνει μια πλήρη εξέταση του μαστού και της μασχάλης. Να ξέρει, να ανακαλύψει τουλάχιστον τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τους περιορισμούς που έχει η εξέταση για τον μαστό. Να μπορεί να ξεχωρίσει τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια για να χαρακτηρίσει μια βλάβη σαν καλοήθη ή κακοήθη. Να μπορεί με σιγουριά να αποκλείσει ότι υπάρχει μια βλάβη μέσα στο μαστό και επίσης να ξέρει, όπως θα έπρεπε νομίζω να ξέρουμε όλοι μας, ανεξάρτητα με το πόσα χρόνια ασχολούμαστε με αυτό που ασχολούμαστε, ότι πάντα κάτι μπορεί να μας διαφύγει. Να ξέρουμε ότι έχουμε και σαν άτομα περιορισμούς, ότι έχουμε ορισμένες ελλείψεις και βέβαια να προσπαθούμε να τις καλύψουμε με πολλούς τρόπους. Στην περίπτωση τώρα του αυτού που εκπαιδεύεται, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να πάρει τη γνώση ενός supervisor, ο οποίος έτσι και αλλιώς τον παρακολουθεί σε αυτό το διάστημα, στο πρώτο επίπεδο. Στο δεύτερο επίπεδο είναι οι παρεμβατικές πράξεις. Εδώ είμαστε. Όπου θα πρέπει να κάνει ένα αριθμό παρακεντήσεων που αφορούν και στις διάφορες μεγέθους από ένα εκατοστό, δύο και μεγαλύτερες, να κάνει κατευθυνόμενες βιοψίες, να μπορεί να παροχετεύσει ένα απόστημα, να βάζει hook για την επέμβαση κλπ. Στο τρίτο στάδιο, βέβαια, ήδη θεωρείται ικανός ώστε να καθοδηγεί εκπαιδευόμενος του πρώτου επίπεδου. Και βέβαια θα πρέπει να συμμετέχει στην έρευνα, να μπορεί να διδάξει το υπερηχογράφημα σε όλα τα επίπεδα, στο πρώτο και στο δεύτερο. Να ακολουθεί τις εξελίξεις που υπάρχουν σχετικά με τον υπέρηχο, αλλά για να διατηρήσει και όλες αυτές εδώ τις άσχουμε γνώσεις και ικανότητες, θα πρέπει να έχει κάθε εβδομάδα μια κλινική περίχων και να κάνει περίπου 500 εξετάσεις τον χρόνο. Στο τέλος προκύπτει και αυτό εδώ πέρα το χαρτί που βεβαιώνει ο επιβλέπων το πρώτο, δεύτερο και τρίτο επίπεδο της επιτυχίας του εκπαιδευόμενου. Οι Βρετανοί δεν έχουν από το 2015 και στη συνέχεια στις επόμενες αναθεωρήσεις δεν έχουν βάλει
συστάσεις για τον έλεγχο των μαστών. Έχουν υιοθετήσει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, βέβαια με ορισμένες διαφοροποιήσεις. Βάζουν περισσότερες παρακεντήσεις και όχι τόσες εξετάσεις τον χρόνο, αλλά λιγότερες. Το θέμα είναι ότι είτε ο ένας είτε ο άλλος φαίνεται ότι βάζουν πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια, ώστε στο τέλος κάποιος να θέλει να πει ότι ασχολείται σοβαρά με το συγκεκριμένο θέμα, με το υπερηγορά, με το μαστού. Αυτό ίσως αντιδιαστολεί με μερικές περιπτώσεις όπου, εδώ ξέρουμε, όπως έλεγε και ο Τσαρούχης, είσαι ότι δηλώσεις. Μπορείς άνετα να πάρεις ένα μηχάνημα, να κάνεις μια μικρή εκπαίδευση και στη συνέχεια ίσως να κάνεις και τον απόλυτα ειδικό. Πάμε λοιπόν στη διαχείριση της βλάβης. Κάνοντας τον έλεγχο, θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά, τα υπερβολευτικά χαρακτηριστικά της βλάβης, τα κριτήρια δηλαδή, με βάση τα οποία θα πορευτούμε έτσι ώστε να χαρακτηρίσουμε μια βλάβη καλοήθη ή κακοήθη. Και στο τέλος, ποια θα είναι η σύστασή μας, τι θα πρέπει δηλαδή να υποδείξουμε σχετικά με αυτή τη βλάβη. Θα συστήσουμε παρακολούθηση, επανέλεγχο, βιοψία ή επέμβαση. Ουσιαστικά θα κάνουμε δηλαδή μια κατηγοριοποίηση κατά βάιρας. Τα χαρακτηριστικά, τα κριτήρια αυτά που έχει μια βλάβη είναι η οικογένειά της, η σύσταση, η εσωτερική της σύσταση, ο προσανατολισμός της, τα όρια της, η παρουσία ή μη μεταβατικής ζώνης, τα οπίστια ακουστικά φαινόμενα, η πλάγια ακουστική σκιά, το αν είναι ευπίεστη ή αν μετακινείται με τους χειρισμούς που θα κάνουμε κατά τη διάρκεια της εξετάσεως, η διαταραχή της αρχιτεκτονικής του μαστού και η παρουσία ή όχι αγγείωση στη βλάβη αυτή. Η οικογένεια της βλάβης είναι ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά που βρίσκουμε και ονομάζουμε σε όποια βλάβη εντοπίσουμε. Η βλάβη λοιπόν μπορεί να είναι είτε ανοικοϊκή, όταν στο εσωτερικό της δεν βλέπουμε καθόλου ανακλάσεις, μπορεί να είναι υποϊκοϊκή ή μπορεί να είναι και υπερηχοϊκή. Να σημειώσουμε ότι ο χαρακτηρισμός θα δοθεί από το τμήμα που έχει τη μεγαλύτερη έκταση μέσα στη βλάβη. Καταλαβαίνετε το μεγαλύτερο τμήμα της βλάβης. Έτσι λοιπόν, εδώ σε αυτή τη βλάβη, η οποία είναι ανομοιογένης όπως και αυτή, υπάρχει και υπερηχογενέ στοιχείο, όπως εδώ υπάρχει και κυστικό. Το υποηχοϊκό όμως συγκριτικά πλεονεκτεί, οπότε δίνει και το χαρακτηρισμό υποηχοϊκή σε αυτή τη βλάβη. Κάπως ανάλογα και εδώ, που το υπερηχοϊκό στοιχείο υπερτερεί του υποηχοϊκού και έτσι χαρακτηρίζει τη βλάβη σαν υπερηχοϊκή. Είτε ανοικοϊκή, είτε υποηχοϊκή, είτε υπερηχοϊκή αυτή η βλάβη, δεν χαρακτηρίζει σαν καλοήθεια ή κακοήθεια η σύστασή της όσον αφορά την οικογένειά της. Δεν είναι αξιόπιστο σημείο για να πούμε ότι αυτή η βλάβη είναι καλοήθης ή κακοήθης. Γιατί έχουμε βλάβες υποηχοϊκές οι οποίες είναι καλοήθης και έχουμε βλάβες υποηχοϊκές οι οποίες είναι, όπως αυτό το βλενόδες καρκίνωμα, οι οποίες έχουν παρόμοια απεικόνηση. Η μεταβατική ζώνη. Η μεταβατική ζώνη είναι το τμήμα που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην βλάβη και στον παρακείμενο υγιή ιστό του μαστού. Όταν αυτή η ζώνη αυτή είναι λεπτή, αυτό χαρακτηρίζει την βλάβη σαν καλοήθη. Και αντιστοιχεί συνήθως σε κύστη ή σε συμπαγή βλάβη με καλοήθη όμως χαρακτηριστικά. Μια παχιά όμως μεταβατική ζώνη συνηγορεί υπέρ κακοήθειας. Ακόμα και όταν τα όρια της βλάβης αυτής είναι ομαλά. Εδώ βλέπουμε λοιπόν σε αυτές τις τέσσερις βλάβες μια λεπτή μεταβατική ζώνη. Η βλάβη είναι αυτή, ο γύρω της ολογικός ιστός, η λεπτή μεταβατική ζώνη γύρω από την βλάβη, το ίδιο και σε αυτήν εδώ την υποηχοϊκή βλάβη και σε αυτήν εδώ την ανομοιογενή υποηχοϊκή βλάβη και σε αυτό το πολύ μεγάλο ενδέρω. Αντίθετα, μια παχιά μεταβατική ζώνη είναι δεικτική κακοήθειας. Και σε τις τέσσερις αυτές υποηχοϊκές βλάβες, κοινό χαρακτηριστικό, εκτός από την χαμηλή οικογένεια, είναι ότι γύρω από την βλάβη υπάρχει αυτή η παχιά οικογενής περιοχή, πιο έντονη εδώ, εδώ πολύ έντονη, όλη αυτή εδώ η ζώνη γύρω από την βλάβη και εδώ, που ουσιαστικά είναι η δεσμοπλαστική αντίδραση της βλάβης αυτή. Και εδώ
παρά το ότι το μέγεθος της λάβης και εδώ και εδώ πέρα είναι μικρό, παρόλα αυτά η ύπαρξη τόσο παχιάς ζώνης γύρω από τη βλάβη υποδεικνύει την κακοήθειά της. Ακόμα και όταν η βλάβη αυτή έχει σχετικά σαφή όρη όπως εδώ, η υπερυπογένεια σε αυτή παχιά μεταβατική ζώνη θα οδηγήσει τη διάγνωση προς την κακοήθεια. Ο προσανατολισμός της βλάβης αναφέρεται στη σχέση που έχει αυτή, στη σχέση του μήκους άξονα της βλάβης με το θωρακικό τείχομα. Καλοήθεια υποδεικνύει οριζόντιος προσανατολισμός. Παρά το ότι υπάρχουν περιπτώσεις βλενόδους και μυελοειδούς καρκινώματος που και αυτά δίνουν μια ανάλογη, έχουν ένα ανάλογο προσανατολισμό. Αντίθετα, κάθε προσανατολισμός συγχωρεί υπέρ της κακοήθειας. Χρήσιμος είναι εδώ και ο λόγος της μεγάλης προς τη μικρή διάμετρο της βλάβης, που όταν αυτό το πηλίκο είναι μεγαλύτερο από 1,4, ταιριάζει με καλοήθεια. Παραδείγματα εδώ προσανατολισμών, οριζόντιος προσανατολισμός στις τρεις αυτές βλάβες, όπου βλέπουμε το μεγαλύτερο άξονα να είναι παράλληλος με το θωρακικό τείχομα, ο κάθετος άξονας, ο μικρός άξονας κάθετος προς το θωρακικό τείχομα. Αντίθετα εδώ είναι το θωρακικό προς το θωρακικό τείχομα, ο μεγάλος άξονας της βλάβης είναι κάθετος, όπως βλέπουμε, προς το θωρακικό τείχομα. Ποια είναι τα οποία ακουστικά φαινόμενα σε μια βλάβη? Η ακουστική ενίσχυση είτε είναι έντονη είτε είναι ήπια και η ακουστική σκιά. Η ακουστική ενίσχυση χαρακτηρίζει όλες τις κυστικόμορφες βλάβες. Είτε είναι μια πληκίστη αυτή, είτε είναι μια φλεγμονώδης εξεργασία, όπως ένα απόστημα. Και κατά βάση δηλώνει καλοήθεια. Μια πληκίστη εδώ, επίσης απληκίστη, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη ακουστική ενίσχυση. Η δέσμη των υπερήκων περνάει ελεύθερα, ενισχύεται και βγαίνει ενισχυόμενη από την βλάβη. Γι' αυτό προκύπτει και αυτή η έντονη οικογένεια. Εδώ ένα μικρό απόστημα με ενίσχυση και το υποϊχοϊκό υλικό στο εσωτερικό του. Σχετικά τώρα με το ενάδελωμα. Το ενάδελωμα μπορεί να δώσει είτε ενίσχυση, είτε να είναι ουδέτερο όσον αφορά την εξερχόμενη δέσμη. Βέβαια, μπορεί να δώσει και ακουστική σκιά στις περιπτώσεις που υπάρχουν μέσα επασβεστώσεις. Σε αυτές λοιπόν τις υποϊχοϊκές βλάβες, το χαρακτηριστικό είναι ότι πίσω από τη βλάβη βλέπουμε ακουστική σκιά. Είτε είναι ήπια, όπως εδώ, λίγο πιο έντονη εδώ, είτε είναι πιο έντονη και εδώ που είναι χαρακτηριστική. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η ακουστική σκιά πίσω από τη βλάβη δηλώνει κακοήθεια. Επίσης, ακουστική σκιά, όπως είπαμε και πριν, μπορούμε να βρούμε πίσω από το ενάδελωμα όταν έχει επασβεστώσεις, αλλά και σε μια ελαιόδη κύστη που έχει αυτή επασβεστώσει το τείχομά της, μπορούμε επίσης να βρούμε ακουστική σκιά. Ποια είναι η πλάγια ακουστική σκιά? Είναι οι ανηχοϊκές ταινίες, μαύρες ταινίες που βλέπουμε στα πλάγια της βλάβης, είτε ετερόπλευρα είτε αμφωτερόπλευρα, και ουσιαστικά προκαλούνται από συνδυασμό απορρόψεις και διάθεσης της δέσμης, όπως περνάει από τα πλάγια της βλάβης. Το πάθος τους είναι ποικίλο, από 2-3 χιλιοστά και περισσότερο. Εδώ, σε αυτή την κύστη, βλέπουμε αυτή την λεπτή μαύρη ταινία στο πλάγιο τείχομα της κύστης. Εδώ, λεπτή μαύρη ταινία πλάγια ακουστική σκιά. Πιο έντονη, πιο παχιά ταινία εδώ. Ακόμα πιο χαρακτηριστικές σε αυτήν εδώ την περίπτωση και εδώ. Δεν έχουν όμως σημαντική διαγνωστική σημασία, γιατί την πλάγια ακουστική σκιά την βρίσκουμε και στις κύστες, αλλά τις βρίσκουμε και σε συμπαγείς βλάβες, είτε είναι αυτές καλοήθεις είτε είναι κακοήθεις. Η δυνατότητα τώρα να συμπιέζεται μία βλάβη ή να μετακινείται ανάλογα με την πίεση που δέχεται. Αν η βλάβη αυτή είναι, που ελέγχουμε, είναι ασυμπίεστη, σημαίνει ότι πιθανότατα μιλάμε για κακοήθεια. Παρά το ότι υπάρχουν και καλοήθεις βλάβες, τα ενδενόμετα είναι τα πιο χαρακτηριστικά, που και αυτά με την πίεση πολλές φορές δείχνουν ότι είναι ασυμπίεστα. Μια βλάβη όμως ακίνητη, συμφημένη, που όσο και αν προσπαθείς με την κεφαλή να τη μετακινήσεις, μένει στη θέση της, δηλώνει κακοήθεια.
Αντίθετα, βέβαια, όταν το μόρφωμα που ελέγχουμε μετακινείται εύκολα με την κεφαλή των υπερήφων, τότε έχουμε να κάνουμε με καλοήθεια. Να σημειώσουμε ότι αυτά εδώ τα χαρακτηριστικά αφορούν βλάβες οι οποίες έχουν μέγεθος τουλάχιστον πάνω από μισό εκατοστό και βέβαια βρίσκονται σχετικά επιπολής. Επιπολής λέγοντας σε βάθος όχι μεγαλύτερο από 2-3 εκατοστά. Καταλαβαίνετε ότι μια μικρή βλάβη σε ένα βάθος 3-4 εκατοστών είναι δύσκολο να εκτιμήσει κατά πόσο συμπιέζεται και κατά πόσο βέβαια μπορεί να μετακινηθεί. Ένα δέρμα εδώ που χωρίς πίεση και με τη συμπίεση παραμένει το ίδιο. Η πίεση πολλές φορές μας βοηθάει στο να ξεκαθαρίσουμε αν μια περιοχή που από μια πρώτη εκτίμηση φαίνεται ύποπτη, συνεχίζει μετά την πίεση να έχει τα ίδια ύποπτα χαρακτηριστικά. Μετά τη συμπίεση βλέπουμε ότι εδώ καθαρίζει το τοπίο. Μιλάμε για περιοχή με είναι αδενικό ιστό, φυσιολογικό. Η αρχική εντύπωση εδώ πέρα θα μπορούσε να παραπέμψει σε μια ύποπτη υποηγωγική μάζα. Εδώ φαίνεται το ιναδέρμα αυτό με την συμπίεση που εφαρμόζεται δεν συμπιέζεται, όπως επίσης και ένα μικρότερο ιναδέρμα εδώ, ασυμπίεστο. Η διαταραχή της αρχιτεκτονικής του μαστού. Οι κακοήθεις βλάβες έχουν σαν χαρακτηριστικό ότι διεθούν και κατά συνέπεια διακόπτουν την πορεία των συνδέσμων του Κούπερ. Αντίθετα, οι καλοήθεις βλάβες δεν προκαλούν τέτοια διακοπή και το μόνο που κάνουν είναι να πιέζουν, να αποθούν, να παρεκτοπίζουν τους συνδέσμους. Βλέπουμε εδώ στις δύο αυτές περιπτώσεις που έχουν μορφολογικά ύποπτα χαρακτηριστικά, βλέπουμε τη διακοπή των συνδέσμων του κουμπέρα από αυτήν εδώ την εξεργασία. Αυτές εδώ οι λεπτές άσπρες γραμμές είναι οι σύνδεσμοι του κούπερ που διακόπτονται από την βλάβη αυτή. Το ίδιο και πιο χαρακτηριστικά ίσως εδώ. Όλοι αυτοί εδώ οι σύνδεσμοι φαίνεται να διακόπτονται από αυτή την εξεργασία η οποία έχει διηθήσει τους γυριστούς και εδώ φαίνεται ότι διηθεί και την μαστική περιτονία. Αντίθετα εδώ, στην περίπτωση αυτής της σκίσης, βλέπουμε ότι οι σύνδεσμοι αυτοί απλά αποθούνται χωρίς να διακόπτεται η πορεία τους, όπως επίσης και εδώ. Βλέπουμε την απόθεση των συνδέσμων του κούπερ από αυτήν εδώ την υποϊκογική βλάβη, είναι αδέρμα. Σχετικά με την αγγίωση της βλάβης, η βλάβη θα εμφανίσει ή δεν θα έχει καθόλου αγγίωση, ή θα έχουμε μέσα ένα μικρό αγγείο ή αγγεία στην περιφέρεια με χαρακτηριστικό ότι έχουν πορεία ευθεία ή ελαφρώς κυρδί. Η διάμετρο των αγγείων αυτών είναι ομότιμη και σχετικά είναι λεπτά και ότι οι ταχύτητες ροής είναι χαμηλές. Όλα αυτά εδώ τα γνωρίσματα χαρακτηρίζουν μια αγγείωση καλοήθους τύπου. Μια κίστη η οποία στο εσωτερικό δεν εμφανίζει καθόλου αγγίωση. Ένα ιναδέρωμα με μικρή αγγίωση στο κέντρο και με χαμηλές ταχύτητες ροής. Ένα ιναδέρωμα χωρίς αγγίωση και με τον ντόπλερ ισχύως. Ένα ιναδέρωμα με αγγίωση στην περιφέρεια, ομαλή πορεία του αγγίου και εδώ με κυρτή πορεία. Αντίθετα, η αγγίωση που συνηγορεί υπέρ της κακοήθειας χαρακτηρίζεται από αύξηση, από ανώμαλη πορεία των αγγείων, τα οποία έχουν ακανόνιστη διάμετρο και έχουν και υψηλές ταχύτητες ροής. Αυξημένη αγγίωση σε αυτήν εδώ την εξεργασία βλενώδες καρκίνωμα με εκφύλιση ήταν αυτό. Αυξημένες ταχύτητες ροής σε αυτήν εδώ την υποηχοϊκή βλάβη. Το ίδιο αυξημένη αγγίωση με ελικοειδή πορεία των αγγείων στο εσωτερικό της βλάβης. Αυξημένη αγγίωση στην υποηχοϊκή αυτή μάζα. Εδώ είναι η χαρακτηριστική η πορεία που έχουν τα αγγεία. Αυτή η κάθετη φορά των αγγείων προς το εσωτερικό της βλάβης είναι εξαιρετικά ύποπτο έβριμα για κακοήθεια. Τις περισσότερες φορές αποδεικνύεται κακοήθεια από την εξεργασία.
Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την συμβολή του έγχρωμου ντόπλερ στην διάγνωση του ΣΥΕ του μαστού. Το εύρος αυτό, το μεγάλο εύρος αυτό στην ευαισθησία, ειδικότητα, θετικό και αρνητικό προγνωστικό δίκτυο, οφείλεται ότι είναι από πάρα πολλούς ερευνητές. Έτσι λοιπόν, ποια είναι τα μορφολογικά κριτήρια με βάση τα οποία θα ονομάσουμε μια βλάβη σαν πιθανότητα καλοήθη. Αν αυτή η βλάβη έχει στρόγγυλο ή οειδές σχήμα, αν έχει λίγες λοβώσεις, εφόσον υπάρχουν βέβαια λοβώσεις, έτσι, αν έχει λιγότερες από τρεις λοβώσεις, αν ο προσανατολισμός της είναι οριζόντιος, αν τα όρια της είναι σαφή και ομαλά, αν έχει λεπτή περιφερική οικογενή κάψα, αν είναι υπερηχοϊκό, ισοηχοϊκό ή ήπια υποηχοϊκό, όχι έντονα υποηχοϊκό, η σύσταση της βλάβης να είναι ομοιογενής, να υπάρχει οπίστη ακουστική ενίσχυση, να μην έχει αγγείωση και να είναι ευπίστη. Αν υπάρχει ένα ή περισσότερα από αυτά τα κριτήρια, εφόσον βέβαια δεν διαπιστώνεται ότι υπάρχει κριτήριο ύποπτο για κακοήθεια, τότε αυτή η βλάβη χαρακτηρίζεται σαν καλοήθεια. Αντίστοιχα τώρα, ποια είναι τα μορφολογικά κριτήρια που υποδηλώνουν κακοήθεια. Η βλάβη να έχει υποηχοϊκή υφή, να έχει κάθετο προσανατολισμό, λοβωτό περίγραμμα με περισσότερες από τις λοβώσεις, να έχει ασαφή όρια, δοκιδός στο περίγραμμά της και γωνιώσεις, να έχει παχιά υπερηχογενή περιφερική άλλο, να έχει ακουστική σκιά, να είναι ασυμπίεστη, να έχει μικροεπαδεστώσεις και να έχει αυξημένη αγγείωση. Ένα και μόνο κριτήριο χρειαζόμαστε για να χαρακτηρίσουμε αυτή τη βλάβη σαν ύποπτη. Όλα αυτά βέβαια τα χαρακτηριστικά, τα κριτήρια δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Έτσι λοιπόν χωρίζονται σε μείζωνα, ενδιάμεσα και ελάσσονα. Μείζωνα, δοκιδωτή παρυφή, γωνίες της παρυφές της βλάβης, η περιχωρική άλλος, η ακουστική σκιά, ενδιάμεσα ο προσανατολισμός, η υποηχοϊκή υφή και οι μικρολογώσεις, και ελάσσονα η επαναστώση και η διάταση των πόρων και το σημείο της διακλάδωσης περιφερικά της βλάβης. Έτσι λοιπόν, ανάλογα με το πόσα κριτήρια συγκεντρώνει μια βλάβη, θα χαρακτηριστεί και στην κατηγοριοποίηση Bayer's. Ένα-δύο ελάσσονα κριτήρια, η βλάβη χαρακτηρίζεται 4α, 2-3 από τα οποία το ένα μείζον 4β, 3-4 από τα οποία τα δύο μείζονα 4C, και όταν έχουμε παραπάνω από 5, από τον οποίο τα δύο είναι μείζονα, η βλάβη χαρακτηρίζεται σαν Bayer's 5. Αυτός είναι πίνακας που δείχνει την αντιστοίχηση ανάμεσα στις κατηγορίες Bayer's και στις συστάσεις διαχείρισης. Βλέπουμε ότι οι κατηγορίες 1, 2, 3 συστήνουν επανέλεγχο, οι 3 κάθε εξάμηνο, θα πούμε λίγο παρακάτω δύο λόγια περισσότερα για την 3, ενώ από την 4 μέχρι και την 5 βιοψία και η 6 είναι η κακοήθεια που έχει ήδη αποδειχθεί. Η κατηγορία 3, Bayer's 3. Η Bayer's 3 είναι μια κατηγορία από μόνη της. Θα έλεγα ότι είναι ίσως και η πιο δύσκολη κατηγορία, γιατί δεν έχει κανένα στοιχείο από αυτά που θα την πήγαιναν στην παραπάνω, στην 4. Δηλαδή δεν βρίσκεις ύποπτο κριτήριο που θα την πάει στο 4α έστω. Παρ' όλα αυτά δεν βρίσκεις και όλα τα άλλα που θα την αθώναν, θα την άφηναν στο Bayer's 2. Τα πιο τυπικά χαρακτηριστικά της είναι το σχήμα της, ο ΙΔΕΣ, τα όρια της που είναι σαφή, έχει μέχρι 2-3 ομαλές λοβώσεις και παράλληλο προσανατολισμό. Είναι είτε ίσο είτε υποηχοϊκή, έχει λίγα οπίστια χαρακτηριστικά, συνήθως ενίσχυση, και όταν βρίσκουμε μια τέτοια βλάβη, αυτό που πρέπει σίγουρα να κάνουμε είναι να ζητήσουμε επανέλεγχο σε 6, 12 και 24 μήνες. Αν δεν υπάρξει καμιά μεταβολή, τότε η βλάβη αυτή κατεβαίνει η κατηγορία, πάει στο Bayer's 2. Αν αντίθετα δούμε ότι σαν μάζα, σαν όγκος μεγαλώνει περισσότερο από 20% ή αν έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά της, τότε ανεβαίνει η κατηγορία, αναβαθμίζεται σε Bayer's 4. Θα πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί σε
και σε ποιες κατηγορίες χρησιμοποιούμε το BIRAS 3, ειδικά σε γυναίκες πάνω από τα 60-65, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ποια βλάβη θα χαρακτηρίσουμε σαν BIRAS 3, η οποία βέβαια είναι πάρα πολύ συχνή στις νέες γυναίκες και στους πυκνούς μάστους. Τα ευρήματα από εκεί εύκολα πολλές φορές μας οδηγούν στο να χαρακτηρίσουμε μια βλάβη σαν BIRAS 3. Κάπου εδώ πάμε προς το τέλος. Θα γυρίσουμε λίγο σε εκείνο το κομμάτι που αφορούσε την εκπαίδευση. Και γιατί το λέω αυτό. Αυτή είναι μια φυσιολογική εξέταση. Είναι μια γυναίκα 74 χρόνων, κάπου εδώ πέρα που είναι και ηλικία, νομίζω, πρέπει να κρύβεται. Με μια τυπική εικόνα εκφύλησης, τυπώδης εκφύλησης των μαστών. Η γυναίκα αυτή είχε κάνει μαστογραφία, την οποία δεν την είχε. Είχε κάνει λίγους μήνες πριν, ζητήθηκε τότε υπέρηχος, δεν έγινε τότε, έγινε σε δεύτερο χρόνο για να συμπληρωθεί ο έλεγχος. Ζητήθηκε να έρθει και η μαστογραφία, στην οποία μαστογραφία βλέπουμε σε αυτή την περιοχή εδώ, μια δεύτερη περιοχή, ύποπτες. Γίνεται ξανά έλεγχος, αυτές είναι οι δύο περιοχές, και στις δύο αυτές περιοχές εντοπίζονται αυτές οι βλάβες. Μια μεγαλύτερη, αυτή εδώ, και αυτή εδώ η μικρότερη. Όλα τα χαρακτηριστικά της ύποπτης, της κακοήθειας. Στη δε ελαστογραφία που έγινε, οι τιμές περίπου επιβεβαιώνουν τη διάγνωση. Πολύ ψηλές τιμές και σε δύο περιπτώσεις. Γυρίζουμε λοιπόν ξανά ακόμα από το πρώτο επίπεδο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατόν να μπορείς σε αυτό το διάστημα των 6 με 12 μηνών να μπορείς απόλυτα να αποκλείσεις την παρουσία μιας βλάβης σε ένα μαστό. Πολύ περισσότερο όταν πολλοί από τους μαστούς που ελέγχονται έχουν και τις ιδιαιτερότητες τους. Είναι ένας πολύ μεγάλος μαστός, είναι ένας πολύ πυκνός μαστός και λιγότερος να είναι. Είναι περιπτώσεις που θέλω να καταλήξω, ότι προσωπικά η εξέταση του μαστού για μένα είναι η πιο δύσκολη από όλες. Βάλτε μου να κάνω 10 αγγεία, κάνα πρόβλημα. Δώστε μου έναν δύσκολο μαστό, δεν θα χαρώ πολύ, ειλικρινά το λέω. Και πάντα να έχουμε στο νου μας ότι μπορεί να ελέγχουμε, να είμαστε ίσως σίγουροι για το αποτέλεσμα, για αυτό που βλέπουμε. Πάντα πρέπει να υπάρχει μια επιφύλαξη. Τελειώνω με κάτι που έχει να κάνει με την πρόληψη. Ο Οκτώβριος που μας πέρασε ήταν και είναι πάντα ο μήνας που είναι αφιερωμένος στην πρόληψη και στην ενημέρωση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού. Ασφαλώς είναι σίγουρο ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδο στο θέμα και της ενημέρωσης και της πρόληψης. Έχουν βγει ένα σωρό προγράμματα, γίνονται πάρα πολλές ενημερωτικές ομιλίες. Πείτε όμως τι δεν γίνεται καλά, τι δεν γίνεται σωστά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι περιπτώσεις που αν μη τι άλλο δημιουργούν προβληματισμό. Εμένα τουλάχιστον μου βγάζουν ένα προβληματισμό. Είναι μια γυναίκα νέα, 63 χρόνων, σχετικά με, εν πάση περιπτώσει. Η γυναίκα αυτή κάνει στα 63 της, με οικογενειακό ιστορικό από τη μητέρα της για καρκίνο μαστού, κάνει πρώτη φορά το Μάρτιο μαστογραφία. Βέβαια, δεν εκπλήσεις όταν βρίσκεσαι μπροστά αυτή την εικόνα. Ειλικρινά όμως, σοκαρίστηκε όταν βρέθηκε μπροστά σε αυτήν. Θεωρώ λίγο περίεργο το ότι αυτή η γυναίκα βρέθηκε με αυτή την βλάβη για πόσο καιρό, για πόσα χρόνια, χωρίς να υπάρξει μια, τι να πούμε, παρέμβαση, ενημέρωση, σύσταση. Είχα την ελπίδα ότι τουλάχιστον, επειδή μια τέτοια εικόνα θυμάμαι πριν από 40 χρόνια περίπου, ναι, όταν πέρασα κάτι φεγγάρια στο χειρουργικό των Σερών, είχε έρθει μια ηλικιωμένη γυναίκα, θυμάμαι, μου έβγαινε την εικόνα. Την ξαναβλέπω τώρα σε μια γυναίκα 60 χρόνων.
Θεωρώ ότι θα πρέπει, είναι κάτι που αφορά όλους μας, από όποια θέση είναι ο καθένας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να ενημερώσουμε όποιον μπορούμε, με όποιον τρόπο, για την έννοια της πρόληψης, ειδικά τώρα, μια και μιλάει το μαστό, για την πρόληψη του μαστού. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας και να ευχαριστήσω ξανά τόσο τον κύριο Αδάμ Χατζηδάκη, όσο και τον κύριο Πρασόπουλο, για τη χαρά που μου έδωσε να είμαι ανάμεσά σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ καλή ομιλία. Πολύ διδακτική, ξεκάθαρα μηνύματα, εξαιρετικά παραδείγματα, αλλά και τα υπόλοιπα μηνύματα που αφορούσαν τόσο την εκπαίδευση όσο και την πρόληψη. Πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία στο τέλος να το συζητήσουμε ή να υπάρξουν ερωτήσεις μετά την κύριε Βιδελιά και ασφαλώς μετά και το σχολιασμό που θα μας κάνει οι δύο σωσοβολίες. Ας προχωρήσουμε στις επόμενες ομιλίες. Νομίζω ότι έχει μια ολότητα και αξίζει να συζητηθεί στο τέλος. Ό,τι είναι σε. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαι εδώ μαζί σήμερα. Εγώ θα μιλήσω για, στη συνέχεια με αυτά που είπε και ο κύριος Ζεστάνης, θα μιλήσω για το screening σε γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Κυρίως τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολύ επιβαρυντικοί παράγοντες που μπορεί να αλλάξουν το ρίσκο που διατρέχει κάθε μία γυναίκα. Οπότε αυτές χωρίζονται σε ομάδες με βάση το επίπεδο κινδύνου που διατρέχουν για να νοσήσουν από καρκίνο του μαστού. Είναι οι γυναίκες που έχουν ένα μέσο κίνδυνο, τις οποίες ελέγχουμε προληπτικά από τα 40 έτη και μετά. Και είναι και οι γυναίκες οι οποίες ανήκουν σε κάποια κατηγορία αυξημένου κινδύνου. Σε αυτές, ανάλογα και με την κατηγορία στην οποία ανήκουν και στην επιμέρους ομάδα, προσαρμόζουμε το screening είτε με έναρξη σε μικρότερη ηλικία, είτε με έναν εντατικότερο έλεγχο, να προσθέσουμε πιο πολλές επικονιστικές εξετάσεις, είτε σε μεγαλύτερη συχνότητα. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως ξέρουμε, πρώτα απ' όλα είναι οι γυναίκες στις οποίες έχουν κάποια μετάλλαξη σε κάποιο γονίδιο. Τα πιο γνωστά είναι τα γονίδια BRCA, είτε γυναίκες που δεν έχουν ελεγχθεί, αλλά έχουν συγγενείς πρώτου βαθμού με αυτά. Γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο πάνω από 20% με βάση το οικογενειακό τους ιστορικό. Κυρίως γυναίκες που έχουν στο περιβάλλον τους κάποια νοσήσασα με καρκίνο των οθικών. Γυναίκες με προηγηθέν καρκίνο του μαστού, ειδικά σε μικρότερες ηλικίες. Γυναίκες οι οποίες έχουν ιστορικό ακτινοβολίας στο μεσοθωράκιο, κυρίως σε μικρές ηλικίες 10 έως 30 ετών. Και φυσικά γυναίκες οι οποίες έχουν διαγνωστεί με λοβιακή νεοπλασία, με άτυπη νεοπλασία των πόρων, καθώς και καρκίνο οθικών. Τελευταίο, άφησα τις γυναίκες με πυκνούς μαστούς, όπου τώρα τελευταία υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι θα πρέπει να ανήκουν και αυτές τις ομάδες ψηλού κινδύνου. Η ακτινολογική, η ελληνική εταιρεία απεικόνησης μαστού έχει εκδώσει κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες τις οποίες προτείνει να ακολουθούμε για τις γυναίκες αυτές. Και για αρχή θα αρχίσουμε με τις γυναίκες οι οποίες έχουν κάποια γενετική προδιάθεση. Το ποσοστό των γυναικών που έχουν καρκίνο του μαστού σε ένα 5 με 10% τη συναντάμε. Οπότε τα πιο συχνά, όπως είπα και πριν, είναι τα γονίδια BRCA. Και αυτές οι γυναίκες έχουν κίνδυνο να νοσήσουν σε ένα 50 με 80% όταν έχουν μετάλλαξη στον BRCA 1, ενώ για τον BRCA 2 είναι γύρω στο 45%. Σε κάποια άλλο γονίδιο, όπως το TP53, που προκαλεί το σύνδρομο Λι-Φρομένη, έχουν πιθανότητα εμφάνισης μέχρι και 100%.
Τα γονίδια τα οποία σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο είναι τα ακόλουθα. Θα τα αναφέρω και στη συνέχεια και θα αντιπαραβάλω τις οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Επικόνωσης Μαστού με το NCCN. Πρώτα ξεκινάμε με τις γυναίκες που έχουν επιβεβαιωμένη μετάλλαξη στα γονίδια BRCA, είτε κάποιο συγγενή πρώτου βαθμού. Σε αυτές τις γυναίκες συστήνεται στην ηλικία κάτω των 25 να γίνεται κάθε χρόνο μία κλινική εξέταση και από τη στιγμή που θα περάσουν την ηλικία των 25 αυξάνεται η συχνότητα της κλινικής εξέτασης και προσθέτουμε την μαστογραφία κάθε χρόνο καθώς και τη μαγνητική μαστογραφία. Το ίδιο ισχύει και στις αμερικάνικες οδηγίες. Ενώ κάποια έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία όσον αφορά τις γυναίκες με BRCA είναι ότι το ετήσιο screening με την μαγνητική καλό είναι να ξεκινάει από την ηλικία των 25 και από τη στιγμή που θα φτάσουμε στην ηλικία των 30 προσθέτουμε και τη μαστογραφία. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι συνεχώς και με τα νέα δεδομένα επιβεβαιώνεται η χρησιμότητα της μαγνητικής σε αυτές τις περιπτώσεις. Και κάτι που έχει αρχίσει και ανατρέπει τα δεδομένα που ξέραμε μέχρι σήμερα είναι ότι στους χωρίς BRCA δείχνει ότι η μαστογραφία πιθανόν να προσθέτει μικρό όφελος στις διαγνώσεις, ειδικά στις νεότερες ηλικίες που όπως ξέρουμε είναι και πιο πυκνή μαστή. Επίσης, οι φορείς του BRCA1 θεωρούνται πιο ευαίσθητοι στις παρενέργειες της ακτινοβολίας, οπότε ίσως θα πρέπει να είμαστε και λίγο πιο επιφυλακτικοί στην κατάχρηση της ακτινοβολίας και υπάρχουν και ενδείξεις σε αντιπαράθεση ότι για το BRCA2 γονίδιο οι γυναίκες αυτές ωφελούνται περισσότερο από τη μαστογραφία σε συνδυασμό με την μαγνητική. Καθώς στο 1 τρίτο των καρκίνων σε αυτές τις γυναίκες εμφανίζονται μόνο στη μαστογραφία. Οπότε βλέπουμε το πόσο σημαντική είναι η εξατομικευμένη αντιμετώπιση στο screening σε αυτές τις περιπτώσεις. Στη συνέχεια, όσον αφορά τις γυναίκες με το P53, οι οδηγίες αλλάζουν λίγο και αρχίζουν και προσαρμόζονται περισσότερο στο οικογενειακό ιστορικό. Καθώς μετράμε την ηλικία του νεότερου κρούσματος στην οικογένεια και αρχίζουμε τον έλεγχο 5 με 10 χρόνια από αυτή την ηλικία ορόσημο. Ιδάλλως ξεκινάμε από την ηλικία των 20 με 25 ανάλογα και με το τι συστήνει ο θεράπων γενικά, όπου και εκεί προσθέτουμε τη μαστογραφία και τη μαγνητική μαστογραφία κάθε χρόνο. Στη συνέχεια έχουμε τις μεταλλάξεις στο γονίδιο P10, όπου και πάλι παίζει ρόλο το οικογενειακό ιστορικό και προσαρμόζουμε την ηλικία έναρξης με βάση την ηλικία του νεότερου κρούσματος στην οικογένεια. Εδώ τα όρια της ηλικίας πέφτουν λίγο, μεγαλώνουν λίγο μάλλον, και αρχίζουμε στα 30 με 35. Στη συνέχεια, όσον αφορά τα πιο σπάνια γονίδια τα οποία μπορεί να συναντήσουμε, όπως το STK11, το CDH1, το γονίδιο της νευροϊνωμάτωσης τύπου 1 και το PLB2, όπου εκεί οι ηλικίες που ξεκινάμε το screening είναι στα 30. Να τονίσω ότι στο γονίδιο της νευροϊνωμάτωσης οι οδηγίες αυτές αφορούν μόνο τις γυναίκες τις οποίες έχουν μια κλινική διάγνωση της νόσου και όχι στους φορείς. Και στη συνέχεια τα τελευταία γονίδια για τα οποία έχουμε κατευθυντήριες οδηγίες είναι το ATM, το CHECK2 και το BRD1, τα οποία προτείνουν την έναρξη του μαστογραφικού ελέγχου στα 40 έτη, αλλά και πάλι όμως θα πρέπει να συνυπολογιστεί το ιστορικό στην οικογένεια με βάση την ηλικία του νεότερου γνωστού καρκίνου. Περνάμε στην ομάδα με τις γυναίκες τις οποίες έχουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, είτε του μαστού είτε των οωθικών.
και έχουν δύο ή περισσότερους συγγενείς πρώτου βαθμού. Σε αυτές τις γυναίκες ξεκινάμε την ηλικία των 30 και ελέγχουμε με κλινική εξέταση κάθε εξάμηνο και κάθε χρόνο μαστογραφία και με μαγνητική. Στις γυναίκες οι οποίες έχουν ιστορικό καρκίνο του μαστού, είναι πολύ σημαντικό επίσης να υπάρχει ένας συχνός έλεγχος, καθώς έχουν έναν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής, ένα 19,3 μέσα στη δεκαετία. Σε αυτές τις γυναίκες η κλινική εξέταση είναι πολύ συχνή μέχρι και τα πρώτα 5 έτη και η μαστογραφία γίνεται κάθε χρόνο και κατά περίπτωση η μαγνητική. Στις περιπτώσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί σε ακτινοβολία σε νεαρές ηλικίες, 10 με 30 έτη, αρχίζουμε σε ένα διάστημα 8 με 10 χρόνια μετά από τη θεραπεία αυτή να ελέγχουμε. Όταν πρόκειται για κορίτσια κάτω των 25 ετών, ελέγχουμε μόνο με κλινική εξέταση. Αν πρόκειται για γυναίκες άνω των 25 ετών, ξεκινάμε τη μαστογραφία κάθε χρόνο και την μαγνητική επίσης. Τώρα σε γυναίκες οι οποίες μπορεί να είχαν κάποιο λοβιακό CA ή κάποια άτυπη λοβιακή υπερπλασία, είναι πολύ σημαντικό επίσης να αλλάξουμε τα δεδομένα όσον αφορά το screening, διότι το λοβιακό είναι πάρα πολύ δύσκολο στη διάγνωση. Μπορεί να μην είναι καν εμφανές σε ένα 30% των μαστογραφιών. Μπορεί να έχει πολλές αιστείες, μπορεί να είναι αμφιροτελεόπλευρο και υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κίνδυνος μη πλήρους χειρουργικής εξαίρεσης είναι αυξημένος σε ένα σημαντικό ποσοστό. Όπως επίσης υπάρχει και ένας κίνδυνος υποτροπής 10 με 20%. Σε αυτές τις γυναίκες κάνουμε μαστογραφία κάθε χρόνο και φυσικά ανάλογα με την περίπτωση τη μαγνητική. Και επίσης στις γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με άτυπη υπερπλασία του μαστού, στις οποίες υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου, που έχει υπολογιστεί με βάση τα νεότερα δεδομένα στο 20%, επίσης έχουμε μία πιο αυξημένη παρακολούθηση, κυρίως στην κλινική εξέταση. Και τελευταία κατηγορία είναι οι γυναίκες με πυκνούς μαστούς, όπου πλέον αυτή η κατηγορία θεωρείται σαν ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου και λόγω της σύστασης των μαστών, αλλά και λόγω του ότι η ευαισθησία της μαστογραφίας στον προληπτικό έλεγχο είναι αρκετά μειωμένη. Η ελληνική εταιρεία προτείνει μέχρι στιγμής σε αυτές τις γυναίκες να γίνεται μια συχνή κλινική εξέταση από τα 25 και μετά κάθε 1 με 3 χρόνια. Τη μαστογραφία κάθε χρόνο αρχίζοντας στα 40 και κατά περίπτωση την μαγνητική μαστογραφία. Αυτό που ανατρέπει τα δεδομένα είναι μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε το 22 από το Ιουσόμπι, στην οποία προτείνεται σε αυτές τις γυναίκες, στις ηλικίες με 50 με 70, να προσθεθεί μαγνητική μαστογραφία στον προληπτικό έλεγχο και αυτή να γίνεται κάθε 2 με 4 χρόνια ανάλογα με την περίπτωση, καθώς έχει αποδειχτεί ότι μειώνει σημαντικά τα ποσοστά του καρκίνου και φυσικά το γεγονός αυτό μειώνει και τα κόστη στα συστήματα υγείας και στις κλινικές, που επίσης είναι και πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τις διαγνωστικές μεθόδους που έχουμε για το screening, η κυριότερη είναι η μαστογραφία, που είναι και πιο ευρέως διαδεδομένη και πιο προσβάσιμη σε όλες. Όσον αφορά τις γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες ψηλού κινδύνου, που συνήθως εμφανίζουν και πιο επιθετικές κακοήθειες, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν τα κακοήθεια στα μεσοδιαστήματα, τους λεγόμενους interval cancers, σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Και σε αυτές τις ομάδες η ευαισθησία της είναι σχετικά μικρή, κυμαίνεται από το 25 μέχρι το 59%. Τώρα η διαφορά αυτή έχει να κάνει με τις διάφορες μελέτες που υπάρχουν. Έχει βρεθεί ότι ο συνδυασμός με την τομοσύνθεση όμως μειώνει και τα ψευδώς θετικά και τα ποσοστά επανάκλησης, αλλά και τις βιοψίες που θα κάνουμε σε αυτές τις γυναίκες.
Όπως ανέφερα πριν, ότι για τον BRCA1 οι γυναίκες είναι λίγο πιο ευαίσθητες στην ακτινοβολία. Παρ' όλα αυτά, δεν αξίζει να ρισκάρουμε το να μην ελεγχθεί αυτή η γυναίκα. Περνώντας τώρα στην μαγνητική, έχει μια πολύ καλή ευαισθησία στη διάγνωση του καρκίνου, ειδικά σε αυτές τις γυναίκες, καθώς είναι πιο ευαίσθητη συγκριτικά με τις δύο αυτές μεθόδους. Σε μια πρόσφατη μελέτη που έγινε, οι γυναίκες που είχαν BRCA, η μαγνητική είχε μια ευαισθησία 90% έναντι του 37,5% της μαστογραφίας και του υπερήχου, που είναι πολύ σημαντικό. Ενώ σε μια δεύτερη μελέτη η ευαισθησία της μαγνητικής ήταν γύρω στο 68% συγκριτικά με το 37% για τη μαστογραφία. Όπως προανέφερα, έχει και αυξημένη ευαισθησία στη διάγνωση του λοβιακού καρκίνου, που πολλές φορές μπορεί να ξεφύγει στον προληπτικό έλεγχο. Και κατά συνέπεια διαπιστώνεται συνέχεια με τα νεότερα δεδομένα ότι είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος, ακόμα και αν η μαστογραφία και ο υπέρηχος χρησιμοποιούνται συνδυαστικά. Για το υπερηχογράφημα, αυτό που γίνεται συνήθως στο screening, αλλά και στο screening στις γυναίκες σε ομάδες υψηλού κινδύνου, είναι ότι λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες μεθόδους. Έχει πολύ καλά αποτελέσματα στον εντοπισμό σε αυτές τις ομάδες του καρκίνου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γυναίκες, για παράδειγμα, που δεν μπορούν να κάνουν μαγνητική για οποιοδήποτε λόγο, είτε σε γυναίκες σε πληρωματικά της μαστογραφίας, σε γυναίκες που έχουν πυκνούς μαστού σε πληρωματικά της μαστογραφίας. Και σύμφωνα με την ACRIN, η προσθήκη του υπερηχογραφήματος βοήθησε στο να εντοπιστούν περισσότερα περιστατικά σε σχέση με την μαστογραφία μόνο, και οι περισσότεροι καρκίνοι αυτοί ήταν σε αρχικό στάδιο. Όμως κάποιοι περιορισμοί τους οποίους έχει το υπερηχογράφημα είναι ότι υπάρχουν αρκετά ψευδώς θετικά αποτελέσματα, καθώς και αυξάνει τους επανελέγχους. Οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και όπως είπε και ο κύριος Δεστάνης, παίζει μεγάλο ρόλο και η εμπειρία του χειριστή, καθώς και το ότι τα συστήματα υγείας πλέον έχουν υπερφορτωθεί με ασθενείς που περιμένουν να κάνουν ένα υπερηχογράφημα, διότι είναι μια εξέταση η οποία είναι χρονοβόρο, είναι δύσκολη και αυξάνει και το φόρτο εργασίας. Οπότε πλέον με την προσθήκη του αυτοματοποιημένου υπερηχογραφήματος είμαστε πιο αισιόδοξοι ότι θα μειωθούν αυτοί οι χρόνοι αναμονής και θα έχουμε καλύτερες, θα βοηθήσουμε περισσότερες γυναίκες με αυτόν τον τρόπο. Συμπερασματικά, αν το screening συμπεριλαμβάνει και την μαστογραφία σε συνδυασμό με την με την τομοσύνθεση και τη μαγνητική, ίσως να μην υπάρχει επιπρόσθετο όφελος από το υπερηχογράφημα ή επιπλέον αύξηση των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Όμως παρόλα αυτά είναι μια εξέταση που είναι πάρα πολύ προσιτή, και καθώς δεν μπορούν και σε όλα τα κέντρα να γίνονται όλες αυτές οι εξετάσεις, ούτε έχουν και όλη την οικονομική δυνατότητα. Και κλείνοντας, αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε από όλες τις μελέτες και τα δεδομένα που έχουμε διαθέσιμα είναι ότι στις γυναίκες στις οποίες ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, η μαγνητική είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Η μαστογραφία μπορεί να ενισχυθεί από την χρησιμοποίηση της τομοσύνθεσης και μας βοηθάει να αποφεύγουμε τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα ή τους καρκίνους που μπορεί να μην φαίνονται στη μαστογραφία μόνο. Ίσως δεν υπάρχει το επιπρόσθετο όφελος από το υπερηχογράφημα εάν είναι διαθέσιμο συγκεκριμένα στις γυναίκες που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, εάν έχουμε την μαστογραφία και τη μαγνητική σε συνδυασμό.
Και φυσικά οι γυναίκες που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου ωφελούνται από την έναρξη του screening και της ΙΟΣ με μαγνητική τομογραφία σε μικρότερες ηλικίες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή ομιλία, πολύ καλά τεκμηρωμένη. Μας αναλύσατε τις ομάδες υψηλού κινδύνου καθώς και τις οδηγίες που συνοδεύουν με τον απεικονιστικό χειρισμό των ομάδων αυτών με έναν πολύ καλό τρόπο. Να σας ευχαριστούμε για την ολοκληρωμένη ομιλία και αυτά οι δύο ομιλίες νομίζω ότι θα δώσουν τροφή στον κύριο Σογονίδη να κάνει το σχολιασμό. Έχει πολλά χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση του. Έχει δουλέψει στη σφαίρα χειρισμού και έχει παρακολουθήσει τις εξελίξεις των απεικονιστικών μεθόδων για πολλά χρόνια. Και μόνο τώρα με τα καινούργια δεδομένα, ίσως πρέπει να ξαναδεί κανείς πάλι και την και το θέμα του screening, αλλά και τη σχετική ισχύ διαφόρων των πολιτιστικών μεθόδων. Επομένως, νομίζω ότι οι δύο ομιλίες θα είναι τροφή για εσάς για τα σχολεία σας. Και οι δύο ομιλίες και τους δύο ομιλητές άριστοι δόθηκαν τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Δύο λεστάνες κατέθεσε όλη την εμπειρία και τη σοφία του κόσμου χρόνου. Μάλιστα τόσο γλαφυρά και γραμματικά που δεν άφησε πολλά περιθώρια για τίποτε άλλο. Εγώ αυτό που θέλω να περάσει σαν μήνυμα γενικότερα είναι ότι μέχρι τώρα δύσκολες χειριστικά διαγνώσιμες εξετάσεις ήταν η εκμογραφία θώρακα και νοσκός. Η εκμογραφία θώρακα από τότε που βγήκε η υψηλή ζητητή ικανότητα στην εξωτερική εκμογραφία ήρθαν πολύ τα χέρια των αμφιβολιών από τις αυτές εκμογραφίες και τι κάνω μετά. Δίνουμε απάντηση λεπτοδομή, την απεικόνηση της λεπτοδότης. Στη μαστογραφία δεν βρέθηκε ακόμα τίποτα που να απαντά απόλυτα σε κάτι. Άρα το μήνυμα που, που περνάει είναι καλό να ξέρει αυτός που διαχειρίζει το μαστό και τους υπερήχους και τη μαστογραφία και τη μαγνητική τομογραφία, γιατί αλλιώς δεν σώζεται. Και επίσης για όλους εμάς που εντεχθήκαμε στο μαστό, δεν μπορώ να φανταστώ τους υπερήχους να βγουν από την διαγνωστική φαρέτρα. Είναι πάρα πολλές φορές που ψάχνεις να βρεις, να αρπαχτείς από ένα έβριμα από όλες τις επιμέρους μεθόδους για να μπορέσεις να τεκμηριώσεις αυτό που υποψιάζεσαι, που βλέπεις, που υπομονείς. Νομίζω ότι ο κύριος Ζεστάνης ξέρει όλη την αγωνία όταν πιάνεις τον κοβολέα, πού σταματάς και πού αρχίζεις να βεβαιώνεσαι για κάτι που ψάχνεις. Όπως επίσης είναι και το πόρισμα του μαστού. Το πόρισμα του μαστού είναι, όπως λένε όλες οι εκδηλώσεις της ζωής, τα τρία επίπεδα δείχνουν το χαρακτήρα και την κατάγνωση και ό,τι άλλο μπορεί να κρίνει ένα μια προσωπικότητα μέσα της. Το πόρισμα της μαστογραφίας των υπερήχων και του μαγνήτη είναι αυτό το οποίο εκθέτει στα μάτια των πάντων αυτό που είναι ο γιατρός που υπογράφει. Δεν φαντάζεστε για αυτούς που έχουν τεθεί στο είδος, δηλαδή εδώ στο μαστό γενικότερα, πόσο γλαφυρά περιγράφεται ο γράφος, το πόρισμα και το γράφο, σαν όλα, σαν οντότητα ψυχοδιανοητική. Μπορεί να ακούγεται σε κάποιους περίεργο, αλλά είναι μια αλήθεια, νομίζω ότι ο Στάξης, ίσως και όχι πολύ περίεργο από το μαστό, μπορεί να το πολύ πιο βέβαια από άλλες κομματεύσεις, άλλων γράμμων και άλλων υπάρχουν. Τώρα, αυτό που επίσης θέλω να περάσουμε είναι ότι δεν φοβόμαστε τα τεχνοβολία στην μαστογραφία. Ό,τι και να επιχειρούν τα τελευταία 15 χρόνια να στρεβλώσουν εδώ, είμαι από τη γενιά και ίσως η μεγαλύτερη αργού, που περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα εντός αγωγικών με την προσπάθεια των παραγόντων και των φορέων να περάσουν την υποκρατικότητα της μαστογραφίας σαν έτος. Ξαφνικά εδώ και 10-15 χρόνια, ας πούμε, τον κόσμο ανάποδα, ότι ξέρεις, φοβόμαστε τη μαστογραφία γιατί αυξάνει ακόμα και στα βράχα ένα και το γενικότερα των φορέων. Είναι τόσο λίγη η εκδηλοβολία. Δηλαδή το 0,7 μιλισίδερ που παίρνει μια γυναίκα στη μαστογραφία από το ότι σε δύο μήνες την παίρνει το περιβάλλον και από τα διάφορα μέσα παραγωγής της εκδηλοβολίας. Δηλαδή έχουμε μετρήσει και ξέρουμε καλά ότι οι μαστογραφίες που ήταν από τις παλιότερες γενιάς, δηλαδή με το 1,5 και το 2,8 μιλισίδερ που δεχόταν παλιά, για να γίνει καρκινογόνα πρέπει να γίνονται 70 μαστογραφίες στη ζωή της γυναίκας.
ούτε να προλάβει. Μακάρι να ζήσει 200 χρόνια και να προλάβει. Να πάει από αυτοκολλία παρά να πάει από καρκίνο, ας πούμε. Το πρόβλημα, ξέρετε, ποιο είναι ουσιαστικά, που βάζουν λίγο μια ανάσχεση ότι η προληπτική μαστογραφία των ηλικιών 40 με 50 χρονών στην Αμερική κοστίζει $1,000,000 στις διάφορες ιδιωτικές εταιρείες. Αν από αυτές τις γυναίκες βγάλουν καρκίνο και πεθάνουν 5, 10, 15, 50, 2.000, 3.000, θα κοστίσουν λιγότερο στο στήσιμο από ότι η κατέτος επαναλήψιμη μαστογραφία. Όταν λοιπόν η ζωή τιμάται με χρήματα, τότε το πρόβλημα δεν πάει καλά. Να ψάξουμε τι γίνεται βαθύτερα στις κοινωνίες. Ένα αυτό. Άρα κάπου εδώ σταματώ γιατί έχουμε ακόμα πολλά, αλλά νομίζω το μήνυμα πέρασε και είναι ότι δεν φοβόμαστε λοιπόν τη μαστογραφία σαν ακτινοβολία. Αντιθέτως, βρίσκουμε πολλούς καρκίνους νωρίς και δεν ξέρουμε πώς να τους διαχειριστούμε. Εκεί έρχεται η κοινότητα επιστημονική να δει ότι πολλοί από αυτούς τους καρκίνους μπορεί να αυτοριαθούν. Αλλά δεν ξέρεις ποιον θα αυτοριαθεί, ποιον θα καταπίσεις, ποιον θα καταλύσεις. Άρα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία αν τα δούμε σοβαρά και όχι έτσι από πάνω πάνω δεν αξίζει τον κόπο. Επίσης κάτι άλλο, η ανθρώπινη συνέστημα και το συνέστημα των πραγμάτων είναι λίγο διαφορετική. Σε όλους μπορεί σε μένα ποτέ. Δηλαδή είμαστε και εδώ να φοράμε έγκριση στο νοσοκομείο και βλέπουμε ότι πολύ πιο νέα παιδιά και πιο πολλά τελικά είναι φορείς ακόμα να γίνονται. Θα έπρεπε να έχει αλλάξει το πράγμα, δηλαδή τόσες δεκαετίες δεν ξέρω το πολιτικό τι είναι αυτό. Αλλά βλέπουμε πώς συμβαίνει η ιστορία τελικά. Ποια είναι η αλήθεια των πραγμάτων, πέρα από τις θεωρίες δηλαδή. Άρα, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να, ακόμα και στις γυναίκες με το πράγμα, ναι, στη μαστογραφία κατέτος, από 40 και πάνω, ανεξάρτητα με το αν θα, ποιος, τι, βλέπουμε ότι πολύ καλά ότι φοβούνται την μαγνητική μαστογραφία οι γυναίκες. Δηλαδή, νιώθουμε επειδή ο ψυχισμός των νεωτέρων διαλέων ακόμα πιο ευάλωτος, δύσκολα έρχονται να κάνουν μαστογραφία. Άρα, δύσκολα αποφεύγουν και θα έχουν πολύ περισσότερους καρκίνους. Είναι κρίμα να υπάρχουν. Κάπου εκεί λοιπόν εγώ σταματώ γι' αυτό. Έχω να πω λίγο το κύριο Στάνη σε σχέση με τα ενθέματα. Οι πέτυχοι τελικά βοηθάν ή δεν βοηθάν. Ασφαλώς και βοηθούν. Ασφαλώς και βοηθούν. Θα λέγω ότι είναι πάλι ο πρώτος έλεγχος που θα ζητηθεί όταν υπάρχει η επόμενη της ρήξης. Είναι γεγονός. Και επίσης η μικρολίκη συνήθως, απλά αυτό έχω να πω ότι για αυτούς που εκτελούν την περίπτωση, οι μικρολίκοι συνήθως που μπερδεύονται πολλές φορές με μικρές συλλογές στην κάψα των ενθεμάτων, μικρές συλλογές λοιπόν από την απόθεσή τους και έχουν εγκυστοθεί μέσα στην κυρία Απορτή, την πρώτη στιγμή. Κανένα φορά γίνονται μπερδέματα τέτοια, γι' αυτό πρέπει να το έχει υπόψη. Έχει πολύ χαρακτηριστικές εικόνες η ρήξη. Πολύ χαρακτηριστικές. Δηλαδή, ακόμα και μια μικροερήξη, πολύ εύκολα θα τη διακρίνεις. Απλά το πιστεύω ότι κάτι γίνονται πολλές φορές εγκυστό και το γύρω από την κάρτα. Γι' αυτό. Μερικές συλλογές γύρω από το έθιμα είναι και θυσιολογικές. Δεν είναι θυσιολογικές. Αυτό μας ενδιαφέρει μέσα είναι η ισοκάψη κατά πάση. Είναι ότι έχουμε μεγάλη ανάγκη να εκπαιδευτούν πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και το μαστό. Είναι δύσκολη η απόφαση και ο υποβολέας γενικά στα χέρια και στη μαστογραφία και στην περίπτωση. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Για να σου τον λόγο που θα τους θυμίσουμε ανάλογα το χαρακτήρα, ανάλογα πολλών πραγμάτων θέματα, επιλέγεις την εξειδίκευση των πραγμάτων, δεν κάνουμε όλοι για όλο, να το σκεφτούν σοβαρά. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη να ανεβεί το επίπεδο ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα που λίγο, σήμερα έχουμε λίγους και πολύ καλούς. Το πρόβλημα με το παστό είναι μη συγκοινωνίες, πρέπει να γίνουν περισσότεροι. Το δεύτερο θέμα, όχι εντάξει, ευχαριστούμε από πολύ, πολύ κρίσιμα σχόλια. Όλα αξίζανε. Να σας χαιρετήσω και να επαναλάβω την ανάγκη του ασχολείται με το μαστό να ξέρει όλες τις μεθόδους. Και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα στην εθνολογία. Οι ασχολούμενοι με το μαστό ξέρουν όλες τις μεθόδους, ξέρουν ποια θα χρησιμοποιήσουν και ποια λιγότερο. Γιατί η λογική δεν είναι ότι βγαίνει και δεν είναι και χρησιμοποιεί μία ακόμα μέθοδο σε όλους. Πρέπει να γίνει και λογική. Αυτό πολύ καλά το θέσατε. Και όλες οι εξειδικεύσεις τεχνολογίας και για όλες τις εξειδικεύσεις τεχνολογίας πρέπει να ξέρει όλες τις επιστημονικές μεθόδους πάνω στην εξειδίκευση την οποία προσπαθεί να υπηρετήσει. Και φυσικά κρατώ και αυτό που είπατε για την αξία της μαστογραφίας, δηλαδή προτονίστε την αξία της μαστογραφίας, και είναι καλό αυτό γιατί δημιουργούνται επαναπλαστικά που αδικούν μια χρήσιμη μέθοδο, που επίσης είναι και εύκριστη. Είναι την έννοια ότι ο κόσμος
Είναι κρίμα, αφού πείστηκε να αρχίζει τώρα να αμφιβάλλει γι' αυτό για το οποίο πείστηκε πρωτοτύπω. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι για τη κουβέντα που κάνουμε, δεν αμφισβήτησα την αξία της μαστογραφίας στον γενικό προληπτικό έλεγχο. Απλώς τόνισα το γεγονός ότι οι γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες ψηλού κινδύνου θα ωφελούνταν και με την προσθήκη της μαγνητικής μαστογραφίας, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε να συμβαίνει. Ασφαλώς τον προληπτικό έλεγχο σε όλες τις γυναίκες και ο υπέρηχος και η μαστογραφία είναι πάρα πολύ σημαντικές να γίνονται. Δεν μπορεί τίποτα να αντικαταστήσει τα. Ισχύει αυτό που λέτε, Λονίδη, και ο Σουβονίδη, υποθέτω, δηλαδή, μάλλον αυτό καταλαβαίνουμε. Ότι ο έναυσμα του για το σχόλιο του είναι η εκδήλωση των ίδιων των ασθενών. Ότι να αρχίσει να παίρνει πληροφορίε και βρένε. Ναι, όχι, κάνουν κακό. Δεν αφορούν τα guidelines. Όχι, πολύ καλά περιγράψατε. Όχι, όχι, απλώ ήθελα να το διατυπώσω. Να σημειώσω κάτι. Κάτι που έδειξε ο κ. Σουβονίδη σχετικά με το. Με το πόρισμα μετά από τον έλεγχο. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επιβληθεί, αν θέλετε, στο πόρισμα για κάθε βλάβη που υπάρχει, που βρίσκουμε στο μαστό, να επιβληθεί κατηγοριοποίηση, να χαρακτηρίζεται κατά βάιρας βλάβη. Η γενική περιγραφή, υποϊκό, συμπαγές, τόσα χιλιοστά, τόσα εκατοστά, με μια αδρή περιγραφή, δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, αν θέλουμε κάπως να βοηθήσουμε, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, βέβαια, αυτό που έρχεται να κάνει την εξέταση. Δεν το λέω καν ασθενή, έρχεται να κάνει μια πρόληψη μια γυναίκα. Σε δεύτερο σκοπό, να βοηθήσουμε πώς να βρίσκουμε κάτι, να προτείνει το γιατρό της. Θα πάει, θα δείξει τα αποτελέσματα από την εξέτασή μας. Πώς θα τον βοηθάμε όταν μιλάμε αόριστα τελικά, γιατί μια τέτοια περιγραφή αόριστη είναι, δεν λες κάτι περισσότερο. Χώρια που βάζοντας και τα buyers, αν θέλετε εντός εισαγωγικών, τον αναγκάζεις να δει τι είναι το buyers, γιατί συμβαίνει, όπως και στο μαστό, έτσι και στον υπέρηχο. Δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με τα buyers ή με τα tires. Όταν όμως σημειώνονται μία, δύο, τρεις, θα αναγκαστεί, θα δει, θα προσαρμοστεί και αυτός. Και αυτό είναι, πιστεύω, ένα βήμα μπροστά. Και είναι και πολύ σωστό, κύριε Στάνη, και πολύ καλά κάνει και το θέτεται. Βλέπω τα τελευταία χρόνια ότι όλο και περισσότεροι εκτελεστικοί γράφουν buyers, κάνουν το σχόλιο, τουλάχιστον οι περισσότεροι γραμματέες το έχουν. Είναι μια πρόοδος. Πολύ καλά το επισημαίνεται, γιατί αυτή είναι και η κλινική ευθύνη του εκτελεστικού στο τέλος. Το να περιγράψει μια βλάβη δεν παίρνει κλινική ευθύνη. Όταν την κατηγοριοποιεί, ουσιαστικά παίρνει κλινική ευθύνη. Αναδεικνύει τον κλινικό σου ρόλο. Πολλαπλώ σημαντικό το σχολείο σα. Υπάρχει κάποιο άλλο που θέλει να ρωτήσει, να σχολιάσει, να κάνει κάποια παρατήρηση, ή του συναδέλφου που μα παρακολουθούν, που μπορούν να κάνουν να μιλήσουν τον εαυτό του και να τοποθετηθούν ή να ρωτήσουν, ή του συναδέλφου που παριστάνουν. Όχι, δεν υπάρχουν ερωτήσει. Το θέμα άλλωστε καλύφθηκε, νομίζω, με τα βασικά μηνύματα που δόθηκαν και τι ομιλίε και τα σχόλια του κ. Σουβονίδη. Και οι παρανέσει του ερωτήσει. Ασχοληθείτε με το μαστό, είναι κάτι που. Το χρειάζεται η χώρα. Το screening είναι μια σημαντική υπόθεση, απαιτεί πόρους και άρα πρέπει να γίνεται με σωστή καθοδήγηση, γιατί οι πόροι δεν είναι ανεξάρτητοι. Και προφανώς, όσο καλύτερα κανείς ξέρει το αντικείμενο, και ευτυχώς και οι εθνολόγοι, και αυτό επίσης συμφωνώ με τον κ. Σουβονίδη, που ασχολούνται με αυτό, οι περισσότεροι από αυτούς είναι καλοί, το ξέρουν. Νομίζω παίζουν και ένα κεντρικό ρόλο σε αυτού του τύπου τις παρεμβάσεις. Για ένα καρκίνο που είναι συχνό και για τον οποίο η ιατρική γενικότερα μπορεί να είναι περήφανη, γιατί ο καρκίνο του μαστού είναι πια χρόνια νόσο. Περισσότερε φορέ. Σαν του καρκίνου, δυστυχώ τα πράγματα δεν είναι τόσο θαυμαστά. Άρα η προσπάθεια αυτή που γίνεται, στην οποία προσπάθεια η τεχνολογία έπαιξε και κυρίαρχο ρόλο, είχε και το αποτέλεσμά τη. Έχει γεωργιαστό αποτέλεσμα για την κοινωνία, για τι γυναίκε. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, εγώ απλώς να πω ότι χαίρομαι για τις παρουσιάσεις σας. Σας ευχαριστούμε και τους δυο και τον κ. Σουβονίδη. Εμείς σύντομα θα έχουμε νέα έγκου. Σήμερα συμπληρωματικά ήταν η μέρα που τέλειωσε η γραφειοκρατία, δηλαδή το τελευταίο τεχνικό δελτίο υπογράφηκε και έφυγε από το νοσοκομείο σήμερα. Μέσα στο έγκου θα το έχουμε. Νομίζω θα είμαστε το πρώτο κρατικό νοσοκομείο που θα έχει έγκου. Και προφανώς ευελπιστώ μαζί με τον κύριο μας τον παράγω και με τους. Και με την προσθήκη και ικανού προσωπικού, ότι θα μπορέσουμε να παίξουμε το ρόλο που οφείλουμε σαν ακτινολογική κλινική
σε αυτό το σημαντικό κεφάλαιο του καρκίνου του μαστού. Αν θέλετε κάποιο να προσθέσει κάτι να σχολιάζει, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Την επόμενη φορά που είναι να είστε καλά.